ένας στους 5 εγγεγραμμένους χρήστες στο κανάλι του Αντιφώνου στο YouTube θελήσει να συμβάλλει με 1 ευρώ το μήνα για να στηρίξει το εγχείρημά μας, τότε θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ένα διαδικτυακό κανάλι που θα φιλοξενεί εκπομπές και ντοκιμαντέρ σημερινών αλλά και παλαιότερων δημιουργών. Συνέβη όμως μετά από λίγο να συλληφθούν τα μέλη της ομάδας του πυρήνα στον οποίο ανήκες. Τα ονόματά τους, ο Κώστας Θεός χωρέστονε, καρδιά, μια καρδιά, οι δυο μας, πολύ, πολύ παλικάρι, μεγάλο παλικάρι. Μια εκπομπή για τον Κώστα Αγκάτε κάποτε. Κώστας επίθετο. Κερτάζογλου. Στεκόντουσαν προσοχή ακόμα και οι βασανιστές. Στη δίκη των βασανιστών λέγανε, άντε λέει, ήρθαν όλοι αυτοί εδώ πέρα, λέει τώρα, και λένε, τους δίρανε αυτό, δυο σφαλιάρες, λέει, φάγανε. Τη δουλειά τους κάνανε, θέλανε να το απαξιώσουν. Ήταν, λέει, κάτι, λέει, εκείνος, λέει, ο Κυρτάζο, τι είναι αυτό, αγρίμι, λέει, τι θηρίο ήταν αυτό. Είχαν εκτελέσει τον πατέρα του 49 και η μάνα του καπνεργάτρια, στα καπνομάγαζα και στα χρόνια της δικατορίας. Μούνταρε τον κόρο, τον πήρανε μετά, αφού τον χώσαν μέσα, τον πήγανε στο κελί του Παναγούλη, στον Μπογιάτη. Είχε φύγει ο Παναγούλης έξω και μετά με το που φεύγει παίρνουν το Κυρτάζο και το βάζουν εκεί και πάει ο κόρος με τους σατζίδες και η στιχομηθεία λέει, λέγεται ότι έγινε, ήταν ότι κάνεις εδώ ρε χαμένα να πούμε, μάνα σου κακομοίρα να πούμε, ξέρω εγώ. Πάθε και δουλεύει ρε στα εργοστάσια να με σουγκάρει, σκάλες να πούμε, να κάθεσαι εδώ, να κάνεις τον έξυπνο, να κάνεις τον παλικαρά και κάτι αυτά. Και του είπε ο Κώστας, σήκω στο κεφάλι και του λέει, είπε στη μάνα μου κακομοίρα. Ο γκόρος εσώθη σε δευτερόλεπτα, τον είχε αρπάξει από το λαρύγγι, τον είχε κάτω, όλοι οι εσατζίδες βαράγανε, τα χέρια του δεν βγαίνανε, τον σώσανε στο αυτό. Πέρασε το υπόλοιπο στον Εύρο, γιατί τους καταδικάσανε μετά, γιατί δεν ήρθαν να παρουσιαστούν, φαντάρι. Μια υποταξία. Υποταξία. Τρώει 12 χρόνια, πάει κατευθείαν Εύρο, σε μια τουαλέτα, σε μια καλλιόπη, πώς θα λέγαμε. Εκεί με τσιμεντόλιθους, εκεί διαμορφώσανε λίγο το χώρο, ήταν και μια τρύπα εκεί. Βάλανε και ένα αντιβάνι και ο Κώστας ζούσε εκεί, χώρια από τους άλλους φαντάρους. Το μου βγάζανε για κάνα τέταρτο έτσι να βολτάρει, τα ποντίκια μέσα. Μου διηγιότανε πως έβαζε εκεί όταν από το φάι που ήταν ξεχώριζε λίγα αυτά από το ψωμάκι, του φέρνανε μερικοί που ψωμάκι να κάνει και να τα βάζει στις άκρες για να μην ανεβαίνουν πάνω τα ποντίκια την ώρα του ύπνου. Έκατσε ο άνθρωπος αυτός μέσα και στη μεταπολίτευση βγήκε έξω. Κατά τύχη όμως η ατυχία συναντάει στον δρόμο τον λοχαγό, ο οποίος του έκανε καψόνια στον Εύρο. Ο Κώστας δεν ήταν των καλών πράξεων. Τον άρπαξε το λαιμό και αυτό να είναι. Τον έσπασε στο ξύλο μέσα στη Θεσσαλονίκη και κοντά στο Μοδιάν. Τον βάλαν στο Κεντικουλέ. Τέλος πάντων, αναστατώθηκε η Καβάλα, Καβαλιώτης, αναστατώθηκε ο κόσμος στη Θεσσαλονίκη και είπανε, όχι ρε παιδιά, και το Κυρτάζογλου, επί δημοκρατίας, να τον έχουμε στο Γεντικουλέ. Τον ηρεμήσαμε τέλος πάντων και ο Κώστας Γιουκίξου. Ο άλλος, ο Θόδωρος. Ο Θόδωρος δεν από το επώνυμά του, δεν το ρώτησα. Είναι σημαντικός άνθρωπος, ιδεολογικά είχε μια εξέλιξη, την οποία θεωρώ πολύ ενδιαφέρουσα, πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και την τιμώ μαζί με ανθρώπους όπως τον Άρτο Ζεπάντο που τον χάσαμε. Ήταν μια ομάδα δηλαδή που βγήκε μέσα από τους κόλπους. Είναι ο Θοδωρής που ξέρουμε δηλαδή. Αυτός ο Θοδωρής είναι. Το ξέρει το αντίφωνο δηλαδή, αυτό εννοώ. Εντάξει, θα το πούμε, ο Θοδωρής ο Ζιάγκας. Λοιπόν, και... αυτοί οι δύο άνθρωποι βγήκανε στην μεταπολίτευση γιατί και ο Θόδωρος είχε ακολουθήσει την ίδια πορεία με μια πάρα πολύ τίμια στάση.